Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε για να ζήσουμε όπως κάθε Πέμπτη αυτό που όλοι περιμένουμε, που παράλληλα είναι και το πιο απρόσμενο. Η απόλυτη ανατροπή στις ζωές των ανθρώπων. Αληθινές ζωές αληθινών ανθρώπων. Πάμε πακέτο και απόψε! Κρητικός Γιώργος Μονιάκης, όταν εργαζόταν σαν μάγειρας στο Κεντάκι της Αμερικής, γνώρισε την 29χρονη Μάρθα, την Αμερικανίδα Μάρθα. Η θελούδη σχέση τους κατέληξε στη γέννηση ενός παιδιού, του Τζέισον. Η ατίθαση και λίγο άστατη Μάρθα δεν θέλησε ποτέ να παντρευτεί τον πατέρα του γιού της. Ο Γιώργος Μονιάκης προσπάθησε ακόμη και με δικηγόρο να αναγνωρίσει το παιδί του, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Μάρθα δεν του το επέτρεψε ποτέ. Έπαιρνε το επίδομα της ανήπαντρης μητέρας. Δεν του έδωσε ούτε καν την ελάχιστη χαρά να δώσει στο γιο του το όνομά του. Επί 10 ολόκληρα χρόνια, όσο παρέμενε ο κύριος Μονιάκης στην Αμερική, προσπαθούσε σε αυτή την κατεύθυνση, ανεπιτυχώς. Μέχρι που βρέθηκε ανέτια στη φυλακή, ταλαιπωρήθηκε άδικα και πήρε τελικά την απόφαση να επιστρέψει για πάντα στην πατρίδα του, την Κρήτη. Η τελευταία φορά που αντίκρισε το γιο του ήταν έξω από τις φυλακές του Φράγκφορτ, στο Κεντάκι, όταν το παιδί ήταν ήδη 10 χρόνων. Το παιδί σήμερα είναι 37. 27 ολόκληρα χρόνια, από το 1984, προσπαθεί να εντοπίσει το γιο του και είναι εντελώς αδύνατον. Ο κύριος Μονιάκης έχει ήδη 3 χρόνια που απευθύνθηκε στην εκπομπή μας. Όχι πως και για μας ήταν μια εύκολη έρευνα. Και ναι, εξακολουθεί και σήμερα να θέλει να αναγνωρίσει το γιο του, τον Τζέισον. Κι ας είναι 37 εκείνος. Ο κύριος Γιώργος Μονιάκης μας έρχεται σήμερα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Ελάτε να καθίσετε. Μάγειρας λοιπόν στο επάγγελμα. Και τόσο λεπτός. Πώς γίνεται μάγειρας τόσο λεπτός? Τυχαίνει. Δεν τα δοκιμάζετε τα φαγητά σας? Όλα. Όλα, ε. Έχει 3 χρόνια που μας είχατε επισκεφτεί στο Πάμε Πακέτο. Μας αναθέσατε μια δύσκολη υπόθεση. Μια υπόθεση που και για σας, επί 37 χρόνια, φαίνεται κάτι το ανέφικτο στο να έχει ένα αποτέλεσμα. Βέβαια. Θέλετε να τα πάρουμε στα πράγματα από την αρχή, από τότε που ήσασταν νέος, ούτε καν 30, και πήγατε στην Αμερική? Πώς βρεθήκατε εκεί, αλήθεια, από την Κρήτη? Μου κάναν πρόσκληση. Σας κάναν πρόσκληση. Ποιος? Το αφεντικό που δούλευα. Στην Κρήτη δουλεύατε? Εγώ δούλευα στο Ηράκλειο, σε μία ταβέρνα. Ναι. Ερχόταν το αφεντικό και έτρωγε έτσι. Το αφεντικό ερχόταν εκεί σαν τουρίστας, δηλαδή? Ναι. Αυτός, η καταγωγή του ήταν από το Ηράκλειο. Α, ήταν κριτικός. Ναι. Μάλιστα. Και είχε εστιατόριο στο Κεντάκι? 5. 5. Και σας είπε, έλα να μαγειρεύεις για μένα? Ναι, με συμπάθησε, ας πούμε, διότι ο άνθρωπος είχε, μου λέει, τώρα που έχω, μου λέει, όσα λεφτά θέλω, μου λέει ο γιατρός να μην τρώγω, να μην πίνω, να μην κάνω. Μου λέει, ωραία, το κάνω. Ο καημένος. Εγώ από καλή μου ευχαρίστηση του λέω, εντάξει, εγώ θα σου φτιάχνω κάθε μέρα, ας πούμε, το τι θέλεις. Η γυναίκα του ερχόταν, παράγγελνε, και εγώ του φτιάχνα κάτι, λέω, αυτό για τον κύριο Μανώλη. Και μια μέρα μου λέει, μα ό,τι μου φτιάχνει, μου λέει, έτσι μέσα στην καρδιά μου, μου λέει, το έχω. Αχ, του άρεσε η μαγειρική. Τι ώρα, μου λέει, τελειώνει από εδώ? Λέω, 3 η ώρα. Έλα, μου λέει, στο τάδε ξενοδοχείο, μένα, μου λέει, έλα, πιούμε καφέ, μου λέει, κουβεντιάσουμε. Και αυτό, και κουβεντιάσατε. Και από αυτή την κουβέντα. Μου λέει, θέλει να έρθει στην Αμερική, μου λέει. Φύγατε μετά εσεί στην Αμερική και ανοίξατε μια νέα ζωή εκεί. Γνωρίζατε αυτή τη γυναίκα που σα σημάδεψε. Τη Μάρθα, πώ ήταν το επιθετό τη? Μπούθ. Μπούθ. Του αντρού τη το όνομα είναι αυτό. Όταν τη γνωρίζατε, ήταν ήδη χωρισμένη? Ναι. Μάλιστα.
Και κράτησε το επίθετο του συζύγου της. Του συζύγου της. Και στο μέλλον μετά, δηλαδή που συνδέθηκε μαζί σας, δεν το άλλαξε το επίθετό της. Όχι, όχι. Εντάξει, επιλογή της ήταν, το κράτησε. Α, όχι. Σήμερα κάνουν ό,τι θέλουν. Την ερωτευτήκατε από την πρώτη στιγμή? Όχι, ερωτευτήκαμε. Α, όχι, εντάξει. Ερωτευτήκαμε. Τι κάναμε, συμπαθήσαμε? Συζούσαμε μαζί. Με τι ασχολείται, εργαζόταν στον ίδιο χώρο με εσάς? Όχι, όχι. Πού τη γνωρίσατε? Αυτή δούλευε δίπλα, τρία μαγαζιά πιο κάτω, σε ένα πουλούσε υφάσματα, ρούχα. Α, ένα κορίτσι από τη γειτονιά δηλαδή. Mm. Σας είπα αμέσως ότι είναι παντρεμένη? Όχι, αυτή μου το είπε, εγώ είμαι παντρεμένη, μου λέει, αλλά χώρισα, μου λέει, επειδή ο άντρας μου, λέει, δεν θέλει κοπέλια. Δεν ήθελε παιδί ο άντρας? Ο άντρας, αυτός που είχε παντρευτεί, ήταν ξαναπαντρεμένος, είχε παιδιά. Μάλιστα. Και μου λέει, δεν θέλω άλλα κοπέλια, ας πούμε, και αυτή ήταν μοναχοκόρη και έτσι χώρισε. Πόσα χρόνια μετά τη σχέση, μετά από πόσα χρόνια σχέσης, μάλλον, ήρθε το παιδί στη ζωή σας? Περίπου ένα χρόνο. Ένα χρόνο ήσασταν μαζί και αμνέγγυος. Σας το είπα αμέσως ότι αμνέγγυος. Εγώ έτυχε τότε και έφυγα από εκεί, ας πούμε, και πήγα στο Σικάγο για άλλη δουλειά. Ναι. Και τότε με πήρε τηλέφωνο, ας πούμε, ότι έτσι και έτσι είμαι έγκυος. Και μετά δύο μήνες πάλι ξαναγύρισα εγώ στο Σικάγο, στο Κεντάκι. Ήταν λίγο ζωηρή η Μάρθα? Ήταν λίγο ζωηρή. Ή ήταν για τα αμερικανικά δεδομένα normal, αλλά για εσάς το κριτικό ήταν κάτι παραπάνω από όσο μπορούσατε να αντέξετε? Είχε πολλές πρωτοβουλίες, δηλαδή ήθελε να βγαίνει μόνη της και τέτοια. Οι γυναίκες τώρα λιγάκι έχουν λίγο και. Έχουν λίγο πάρει πρωτοβουλία παραπάνω. Α, μπράβο. Ναι. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Εξελίσσεται η ζωή. Εσείς τι θέλετε εκεί στο σπίτι, να είναι στο σπίτι? Όχι, όχι, όχι. Αλλά τι. Εντάξει, να πηγαίνει στη δουλειά, να πηγαίνει στο σπίτι, να ξανανοίγει το σπίτι, να κοιτάζει, ας πούμε, και να, άμα ήθελε να πάει κάπου, να πηγαίναμε μαζί. Αυτή ήθελε να βγαίνει μόνη της? Αυτή ήθελε να φύγει, να πηγαίνει μόνη. Αυτό ήταν συνήθως η αιτία των συγκρούσεών σας? Ναι. Παρότι είχατε όμως διάφορες συγκρούσεις και διαφωνίες στη σχέση, τις κάνατε πρώτα σιγά μου. Αυτή δεν συζητούσε για γάμο, ας πούμε, απλώς συζητούσε, ας πούμε, και πήγαινε, ας πούμε, έτσι. Κατάλαβες. Αυτή δεν συζητούσε, εσείς όμως τις κάνατε πρώτα σιγά μου, όταν έμεινε και έγκυος και υπήρχε παιδί στη μέση. Αυτό δεν ήθελε, τι, με το ζόρι? Όχι, βέβαια, αυτό λέω. Εσείς το χρέος σας το κάνατε. Βέβαια. Αυτό που έπρεπε να πείτε, το είπατε. Και ζήσατε πολύ καιρό, δηλαδή αυτό το παιδάκι το βλέπατε επί 10 χρόνια. Δεν ήταν ένα μωρό που έγινε και μετά. Ήρθατε στην Ελλάδα, ας πούμε, και το ξεχάσατε ή σας ξέχασε. Το θέμα τώρα ότι αυτή πήγε, ας πούμε, λίγο αντίθετα. Διότι έτυχε τώρα, τον καιρό που γέννησε, είχα έρθει εγώ στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτή, ας πούμε, εκεί, ας πούμε, έτσι κόλλησε εδώ στο μυαλό, ας πούμε, και σου λέει, αφού ήξερα ότι θα γεννήσω και με παρέτησε και γέννησα μόνη, και από εκεί και ύστερα, ας πούμε. Δεν σας ήθελε. Εσείς γιατί ήρθατε στην Ελλάδα? Γιατί είχα δουλειά στην Ελλάδα. Ήταν η μητέρα μου άρρωστη και ήρθα να τη δω. Μάλιστα. Ήταν θέμα υγείας. Δεν της το εξηγήσατε αυτό για να μην παρεξηγηθεί? Πού να καταλάβετε. Αυτή ήθελε να τα καταλαβαίνει πως τα ήθελε εκείνη. Μήπως το γεγονός ότι έπαιρνε το επίδομα ήταν και ένας λόγος που δεν ήθελε να παντρευτείτε? Εγώ μέσα μου έτσι το εξήγησα, να σας πω εγώ, την αλήθεια. Εγώ, άκουσα να δεις τώρα, επειδή ζούσα στην Αμερική και έβλεπα, ας πούμε, ναι, πολλές γυναίκες στην Αμερική το είχαν κάνει ως επιχείρηση. Ανήπαντρες μητέρες. Διότι αυτή στη. Επαγγέλλεται ανήπαντρη μητέρα. Ναι. Μάλιστα. Διότι. Τι γίνεται τώρα, γεννάει, πάει και δηλώνει το παιδί στο όνομά της, πάει κατευθείαν, ας πούμε, το Μηνιάτικο κάθε μέρα, κάθε μήνα. Και το παιδί δηλώθηκε στο όνομά της? Εκεί τώρα με το που γεννήθηκε το παιδί, το έγραψε στο όνομά της και το βαφτίζει κατευθείαν, του δίνει το όνομα. Και το Jason το διάλεξε μόνη της? Όχι, το Jason είναι γενικό όνομα, είναι Ιάσονας. Α, εσείς το δώσατε το όνομα? Αυτή. Αυτή το έδωσε προς τη μητσάς. Αυτή διάβαζε την ελληνική ιστορία και με τον Ιάσονα, τον Μονοσάντολο που λέμε. Ναι, βεβαίως. Το χρυσόμαλο δέρας, λέει η μυθολογία, πήγε να πάρει λέει, ο Ιάσονα. Ο γιος μου θα γεννεί το ίδιο και τούτο σε αυτό το όνομα, ας πούμε, Ιάσονα. Ναι. Το κοπέλι εσείς το βλέπατε συχνά? Βέβαια. Εγώ μετά, ας πούμε, το παιδί, ας πούμε, τώρα μετά, ας πούμε, δεν το έχει αυτή. Ναι. Το παιδί το μεγάλωνε ο παππούς και η γιαγιά. Και επειδή έβλεπα ότι το παιδί μου ήταν ωραία εκεί, λέω, άστο. Ναι. Δεν έφερε, ας πούμε, αντιρρήσεις, ας πούμε, λόγω. Είναι σε καλά χέρια ο παππούς, γιατί δεν είχαν άλλο παιδί, ας πούμε, τόσο είναι, ας πούμε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο γιος μου είχε του παππού του το επίθετο, μάλιστα, θα το χειροκροτούσα. Α, σας ενοχλούσε, λοιπόν, που ο γιος σας είχε το επίθετο του προηγούμενου συζύγου της? Βεβαίως. Μητέρας να είχε, του. Να είχε του παππού του το όνομα ή να είχε το δικό μου, να πω εντάξει. Ναι. Σου λέει, έτσι, ο πατέρας μου είναι αυτός, ο παππούς μου αυτός.
Και έχω ενός ανθρώπου το όνομα, ας πούμε, που δεν τον εγνωρίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και καλά κάνετε και το διεκδικήσατε το δίκιο σας και με δικηγόρο, αλλά δεν το βρήκατε το δίκιο σας τελικά. Όχι. Τι να κάνω. Τίποτα. Οι γονείς τι σας συμπαθούσαν. Εγώ είχα πάει πολλές φορές στο σπίτι, ας πούμε. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, ότι ο παππούς, ας πούμε. Στέκεται σαν πατέρα στο μωρό. Τρελός. Ναι. Αφού μια δόση του λέω κάτι, ας πούμε, επειδή σου είχε πάρει πολλά παιχνίδια το ένα και το άλλο, και του λέω, ξαναδείς. Δεν μου αρέσει, λέω αυτό. Λέω. Δεν θέλω το παιδί μου να ζει πλουσίο πάραχα, ας πούμε. Θέλω να υστερείται κάτι. Λέει, μα είναι εγγονός. Λέω, ναι, του λέω, μα είχε παιδί μου. Και το παιδί μου του λέω, δεν θέλω να μεγαλώνει σαν πλούτη. Άμα από εκείνο του λέω, θα το πάρω. Και έκλαιγε ο γέρος. Τώρα αυτά μου τα λέτε και νιώθετε λίγες τύψεις, έτσι δεν είναι? Τι να κάνω. Και μου αρέσει αυτό που μου τις καταθέτετε τις τύψεις. Την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι να κάνω. Ναι, γλυκέ μου, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτό το παιδάκι, μετά που έγινε 10, δεν το ξανάδατε. Τελευταία φορά, η τελευταία φορά που το είδατε ήταν έξω από τις φυλακές. Τι δουλειά είχατε εσείς μέσα στη φυλακή? Είμαι καλό παιδί. Α, κάνατε το κατητή σας κι εσείς. Τι να κάνω. Μπλέξατε λίγο, ε. Με μπλέξανε. Σας μπλέξανε. Αθωθήκατε όμως μετά. Πόσο μείνατε στη φυλακή εκεί στο Κεντάκι? Έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει, μένει ένα διάστημα. Ερχότανε και σας βλέπανε μαζί μαμά και γιος στη φυλακή, έτσι? Εγώ τότε είχα δει το γιο μου, διότι ο γιος μου έμενε από τη Φράνκφουρτ, έμενε 300 μίλια μακριά. Ναι. Και επειδή είχα βγει εγώ μια μέρα και πήγα, ας πούμε, εκεί για να φτιάξω κάτι δουλειά με τον δικηγόρο μου, τον είδα στο πάρκο μέσα. Το παιδάκι. Το παιδάκι, ολομόναχο. Όπως περπατούσα, τον βλέπω. Λέω, ο γιος μου είναι. Και του φωνάζω εγώ, λέω, Ιάσονα. Λέει, μπαμπά. Και έρχεται. Λέω, δεν ξέρω τι πάει. Εμένα μου κίνησε την περιέργεια, γιατί εγώ ήξερα ότι είναι 300 μίλια μακριά. Ναι. Ολομόναχο το παιδί εκεί, Λέω, τι ζητάς εδώ, μου λέει, η μαμά μου δουλεύει εδώ, μου λέει, και μένουμε εδώ παρακάτω. Λέω, δώ μου το τηλέφωνο, ας πούμε. Και μου δίνει το τηλέφωνο και συντοχρόνως είσαι ένα σκύλο τόσο, άσπρο. Και έφυγε ο σκύλος. Την ώρα που έφυγε ο σκύλος, του λέει, Γιώργη, έλα εδώ. Το σκύλο, είπε, Γιώργη. Ναι. Του λέω, ρε εσύ, του λέω, τι λες. Μου λέει, το σκύλο μου έβγαλα γιο, το όνομά σου, μου λέει, γιατί δεν σε βλέπω εσένα. Εκείνη την ώρα εμένα η τριχιά μου έτσι. Σηκώθηκε απάνω. Γλυκό παιδάκι. Το αίμα, λέω, νερό δεν γίνεται. Μπήκε εδώ στην καρδιά μου από τότε. Εδώ. Μα φυσικά. Μα το παιδί δεν το αφήσατε, δηλαδή το ζήσατε το παιδί, ναι, παιδί σας. Αλλά 10 χρονών έγινε, ναι, εντάξει, που μετά δεν το ξανάδατε. 10 χρόνια το βλέπατε το παιδί. Ναι. Αλλά αυτή η κουβέντα, ας πούμε, εμένα, ας πούμε, με τέρμα. Και μετά τη φυλακή αποφασίσατε να έρθετε για πάντα στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Τι έπρεπε να κάνω μετά εγώ άλλες ιστορίες, το οποίο σου λέω, καλύτερα να φύγω. Τρομάξατε λίγο. Και ήρθα στην Ελλάδα. Ναι. Στο παιδί σας εκφραστήκατε ποτέ όμως? Του είπατε ότι τον αγαπάτε? Προλάβατε να το κάνετε αυτό? Πότε? Δεν προλάβατε. Την αγάπη αυτή δεν την έχει το παιδί μου. Δεν την έχει. Όχι. Και αυτό θέλω να έχει. Μετά που γυρίζατε στην Ελλάδα, γιατί χαθήκατε με το παιδί και τη Μάρθα? Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο. Ναι. Εγώ προτού φύγω, έδωσα διεύθυνση και τηλέφωνο. Τι έγινε και δεν ξέρω. Μετά το τηλέφωνο, το τηλέφωνο που είχα εγώ στο Φράνκφουρτ που έμενε, ας πούμε, ήταν στο γιο μου το όνομα. Μου έπαιρνα, λέει, wrong number, λάθος νούμερο, λάθος νούμερο. Μια, δύο, τρεις, πέντε φορές, μετά, τι να κάνω. Έστει. Όταν εγκατασταθήκατε πια στην Κρήτη μόνιμα και άλλαξε η ζωή σας και βρήκατε εδώ τη δουλειά που βρήκατε και συνεχίσατε να ζείτε με διαφορετικές συνθήκες, παντρευτήκατε κτλ. Το παιδί το ξαναψάξατε? Το ψάξα, το ίδιο έκανα, αφού δεν είχα. Δεν είχατε στοιχεία. Ρώτησα κάποιους άλλους, λέει, άλλος λέει, δεν μπορώ, το ένα, το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, 27 χρόνια δεν είναι, ναι, από το 84, ζείτε χωρίς να ξέρετε αν αυτό το παιδί είναι καλά. Όχι. Πού να το μάθω? Χωρίς να ξέρετε τι κάνει στη ζωή του? Όχι. Δεν γνωρίζω τίποτα. Τι δρόμο πήρε? Δεν ξέρω τίποτα. Αν η μάνα του ζει, αν το μεγάλωσε τελικά η μάνα του ή έγινε κάτι άλλο. Και δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Και έχει ήδη 3 χρόνια που ψάχνουμε κι εμείς γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και για μας. Πόσο σας έλειψε αυτό το παιδί από τη ζωή σας? Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις. Έχεις να τον δεις από πότε, βρε Τζέισον, τον μπαμπά σου?
27 χρόνια. Γιατί? Scared. Φοβόμουν. Όταν λοιπόν μάθατε αυτή τη βόμβα που εξεράγει, ότι εσείς δεν είστε παιδί της μαμάς σας, ναι, αλλά εξώγαμο τέκνο της Ντίνα Αρβανίτου και του... Λυπάμαι. Του πατέρα σας. Λυπάμαι και ντρέπομαι. Με τον από... πατέρα σας το συζητήσατε ποτέ αυτό? Το μόνο το οποίο μου είπε είναι ότι την είχε βάλει να ορκιστεί, ναι, ότι δεν θα παρουσιαζόταν ποτέ άλλη φορά στη ζωή μου. Η γυναίκα που ψάχνουμε, η Ντίνα Αρβανίτου. Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Να σας ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσετε με την κριτική ειλικρίνεια που σας διακρίνει και είναι εμφανές. Πιο πολύ σας καίει να το δείτε το παιδί ή να του αναγνωρίσετε το, να του αλλάξετε το όνομα και να του δώσετε το όνομά σας? Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Το έχω καταλάβει ότι και πάρα τα... πολύ βαρύνει για σας και το όνομα. Όλοι. Γι' αυτό και το ρωτώ. Όλοι. Ναι. Το ΣΟΙ το δικό μου είναι 5.000 άτομα έχουν το όνομα το δικό μου, το επίθετό μου. Μονιάκης. Ναι. Και εδώ και στην Αθήνα και στην Αμερική και στον Καναδά και στην, ναι, Κρήτη όλοι. 5.000 ένας δεν είναι πολύ, είναι λίγοι. Πρέπει να γίνουν κι άλλοι. Εγώ είμαι από τα παλιά. Είμαι από τα καινούρια. Το δέχομαι. Αλλά και το συνέστημα από τα παλιά είναι. Και είμαι με τα παλιά εγώ. Πόσο σας έλειψε αυτό το παιδί από τη ζωή σας? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Πόσο μου έλειψε? Ναι. Τι να πω. Ό,τι για να πω δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορεί να το περιγράψεις. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις. Φωτογραφία του έχετε? Ε? Έχετε καμιά φωτογραφία του? Παιδάκι. Από τότε, από τα 10, τότε που ήταν 10 ή πιο μικρό? Είναι, πρέπει να είναι πιο μικρό. Λίγο πιο μικρό. Έχω μία φωτογραφία η οποία το είχα, ήμουνα εγώ, αυτό η μαμά του, ας πούμε, και είχαμε πάει σε μια παιδική χαρά, ας πούμε, έτσι. Mm. Σε ένα πάρκο, ας πούμε, και ήταν στην κούνια πάνω, ας πούμε, το κρατώ εγώ, γιατί η μάνα του ήθελε να βγάλει φωτογραφίες πολλές. Έβγαζε ωραίες φωτογραφίες. Αυτή τη φωτογραφία έχετε κρατήσει, ε? Αυτή... Την έχετε και στο σπίτι σας, δηλαδή, σε περίοπτη θέση? Έτσι, ένα καδράκι και να βγω πάνω. Την έχετε σε καδράκι. Α, είναι αυτό που βάλατε στο πακέτο? Ναι. Αυτή η φωτογραφία είναι? Ναι. Και πόσο είναι σήμερα ο Τζέισον? 27, 37. 27 χρόνια έχει που χαθήκατε, mm-hmm, και 10 που τον αφήσατε, 37. Έτσι. Εσείς όλα αυτά τα χρόνια που ζήσατε εκεί στην Αμερική και είχατε επαφές. Βέβαια. Αυτή έκανε τη ζωή της μετά, ξαναπαντρεύτηκε. Ναι, ναι, ναι. Και έκανε και άλλα παιδιά. Α, ξαναπαντρεύτηκε. Βέβαια. Και έκανε και άλλα παιδιά. Εγώ είδα δύο. Α, είδατε και δύο. Αν ζούνε, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τουλάχιστον εγώ ξέρω ότι είχε δύο παιδιά με τον άντρα. Ζούνε, αν έκαμε κι άλλα, τι έκαμε, δεν το γνωρίζω. Και ο Τζέισον τώρα, 37, πολύ πιθανόν να έχει κάνει και κανένα παιδί ίσως, ε. Α, λέτε να είστε παππούς. Α, Παναγία μου. Ε. Χαρά μου. Λέτε να είστε παππούς και να μην το ξέρετε. Μπορεί. Μ? Τώρα είστε έτοιμος για να πω εγώ αν τον βρήκαμε ή όχι? Αμέ. Τι λέει η ψυχή σας, το ένστικτό σας, τι λέει? Τον ευρύτης. Άντε, γιατί μου το λέτε με τόση σιγουριά? Έχω πεποίθηση στον εαυτό μου, πιστεύω εγώ στον Θεό. Και επειδή είστε άνθρωπος που πιστεύετε και στον Θεό, πιστεύετε και στον εαυτό σας και πιστεύετε και στην εκπομπή, γιατί 3 χρόνια τώρα δεν έχετε χάσει την ελπίδα σας που μιλάμε στα τηλέφωνα και είμαστε σε επικοινωνία, εγώ έχω να σας πω απόψε ότι τον Τζέισον τον βρήκαμε. Δεν. Παρότι 27 χρόνια εσείς ψάχνετε, χωρίς αποτέλεσμα, να τόσο Τζέισον πως είναι σήμερα, που έχετε να τον δείτε τόσα πολλά χρόνια. Αγνώριστος είναι. Για να δούμε την παράδοση πακέτου. Ο
παραλήπτης αυτού του πακέτου ονομάζεται Jason Booth και τον εντοπίσαμε στο Louisville του Kentucky. Θα κάνουμε μαζί του μια σύνδεση μέσω Skype για να του παραδώσουμε το πακέτο του. Good morning. Are you Mr. Jason Booth? That's right. Perfect. I'm Petros from the Greek TV show Πάμε Πακέτο. Nice to meet you, Petros. Nice to meet you too. I have an invitation for you to come to Athens. Someone wants to see you. Oh, really? Yeah. Who wants to see me? I can't say that. I have not the authority, but I will wait for you in Athens in our studio to find out the center of your package. What do you think? You say Athens? Yeah. Athens, Greece? Yes. That's a long way. That's a long trip. I know. I'll have to look at my schedule. I'm not sure I can make that, but I will try. Perfect. I hope to see you in Athens, though. Okay. Thank you. Thank you very much. Nice meeting you. Σας μοιάζει πολύ εκ πρώτης όψεως. Δεν έχει τα μαλλιά μου. Πρέπει να άλλαξε πάρα πολύ, ε. Δεν θα το γνωρίζετε στον δρόμο. Αποκλείεται. Με τίποτα. Μια χαρά παλικάρι είναι. Λοιπόν, στο Κεντάκι το βρήκαμε, στο Louisville. Δίπλα. Είναι δίπλα από εκεί που μεγάλωσε. Είναι 150 μίλια. Κοντά, πολύ κοντά για Αμερική είναι τίποτα. Ξέρετε με τι ασχολείται? Όχι. Να σας πω εγώ. Είναι πολιτικός μηχανικός. Ο γιος σας. Έχει μουσί. Έχει μουσί και μουστάκι. Από κάπου μοιάζει. Πού τον. Πού τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Πού τον, εγώ εδώ, τον εδώ. Τώρα. Καλό τον Πέτρο εδώ να μας πει. Αν θα τον ανταμώσετε απόψε από κοντά, έλα Πέτρο μου. Ο Τζέισον, ο γιος σας, είναι κοντά μας. Σας βλέπω πόσο συγκινηθήκατε. Το περιμένετε χρόνια και δεν το πιστεύετε ότι το ζείτε τώρα, ε. Και όμως είναι αλήθεια, μετά από τόση υπομονή και τόση προσπάθεια που κάνατε, αγαπητέ μου, κύριε Γιώργο, επιτέλους απόψε θα ανταμώσετε με το γιο σας. Θα το σφίξετε στην αγκαλιά σας. Τον πρωτότοκο γιο μου. Τον πρωτότοκο γιο σας. Αυτό το αγοράκι που το ζήσατε μέχρι τα 10 του. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε τη διαδικασία. Εσείς μένετε εδώ και εγώ πάω από εκεί με τη βοήθειά σας να υποδεχθούμε όλοι μαζί τον Jason Booth. Hi Jason, welcome. Hi. You look Greek, eh? Yes. You look Greek. Thank you. Γεια σας. Να πούμε ότι κοντά μας είναι η κυρία Κατερίνα Χρυσανθοπούλου. Καλησπέρα. Για την παράλληλη μετάφραση. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, λοιπόν, η Άσονα. Σε λέει κανείς η Άσονα? Ή μόνο ο Τζέισον ακούς? Do you hear the name Άσονα or only Jason? Jason's fine. Λοιπόν, Τζέισον, έρχεσαι στη χώρα από όπου έλκεις την καταγωγή σου. Διότι, όπως ξέρω εδώ πέρα και βλέπω, ο πατέρας σου είναι Έλληνας, έτσι? Yes, that's correct. Ναι, σωστά. Το όνομά του, his το θυμάσαι? Do you remember his name? George Moniakis. Γιώργος Μονιάκης. Έχεις να τον δεις από πότε, βρε Τζέισον, τον μπαμπά σου? 27 χρόνια. Ήσουν 10. So you were 10 years old? Μεγάλο αγοράκι. An old boy. A little boy, yes. Τι ναι, θυμάσαι? Αγοράκι μου. What do you remember from then? Από εκείνον. From him. I remember a big mustache. Θυμάμαι ότι είχε ένα μεγάλο μουστάκι. Big mustache. It was probably this big. Τόσο μεγάλο. I remember. Θυμάμαι που. He owned a restaurant. Είχε ένα εστιατόριο. It was a pizza place. Μια πιτσαρία.
And when I would go visit him, he would make me any pizza I wanted. Ό,τι πίτσα ήθελα να φάω. I thought that was really neat. I liked that. Νόμιζα ότι ήταν το καταπληκτικό πράγμα του κόσμου. Με τα ίδια του τα χέρια στην έφτιαχνε εκείνος. His own hands, he made the pizza for you. Really? Yes, and all the soda I could drink, all the Coke. Έπαιρνα και όλη τη αναψυκτικό ήθελα. Μικρές χαρές ενός παιδιού. The joys of a young boy. Yes, I liked it. Επί της ουσίας. But essentially, Of course, he didn't live with me, so we would have to go visit him. And it was what I remember of him was during short visits. I remember the restaurants. Remember, he was always very loving towards me. Πάντα βέβαια ήταν πολύ τρυφερός προς εμένα, έδειχνε. At least that's what I thought. Πολλά. Αυτό νόμιζα εγώ τουλάχιστον. Jason, συγγνώμη, πόσο συχνά πήγαινες να τον επισκεφθείς, πόσο συχνά βλεπόσασταν ή πήγαινες ή ερχόταν και αυτός, φαντάζομαι, θα έρχονταν κάποιες φορές. We would always go there. Όχι, όχι, πάντα εμείς πηγαίναμε εκεί. Α, μόνο εσείς. Only you. Γιατί αυτός δεν ήρθε ποτέ. Why didn't he ever come? I think because he and my mother... Νομίζω γιατί εκείνος και η μητέρα μου... Because... Of the relationship between Επειδή he and my mother. Η σχέση τους δεν ήταν τόσο ιδανική, nice. Δεν ήταν πάντα τόσο καλή. Η μητέρα σου σου εξήγησε ποτέ γιατί έτσι χάλασε αυτή η κατάσταση και εσύ δεν μεγάλωσες τελικά με πατέρα. Yes. Yes. When she found out she was Όταν εκείνη ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος με μένα, He didn't believe it at first. Αυτός στην αρχή δεν το πίστευε. He didn't believe the baby I was his. Δεν πίστευε ότι το μωρό ήταν δικό του. After a blood test. Μετά έκαναμε εξέταση αίματος. Then he accepted it. Και το δέχτηκε ότι κάνανε. Was, of course, they couldn't do the blood Βέβαια, test. This τότε was δεν μπορούσε να γίνει. After I was born. Το η εξέταση so, πριν γεννηθώ έγινε η εξέταση αφού γεννήθηκα. Εννοείς κάνατε τεστ DNA, έτσι. Σε DNA test, actually. Yes, they didn't have DNA back Τότε then. Δεν είχαν DNA test. My blood type is so rare that Αλλά έχω έναν τύπο αίματος που είναι πολύ σπάνιος και έτυχε να έχει τον ίδιο, άρα δεν υπήρχε αμφιβολία. Τι τύπο αίματος έχει? What is your blood type? AB positive. Αλφα, βήτα θετικό, μάλιστα. And that's very rare. Που είναι πάρα so πολύ σπάνιο. Και γι' αυτό δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι πράγματι ήμουν παιδί του. Right. There was hardly any question that I was Ήταν his. Σχεδόν απίθανο να μην συμβαίνει αυτό. After that, but I was. I had to be Αλλά βέβαια έπρεπε να γεννηθώ πρώτα για να γίνει εξέταση, για να με δεχτεί. Και τελικά είχε ήδη διερχθεί η σχέση ανάμεσά τους, εννοείς μετά από όλη αυτή τη δυσπιστία εκ μέρους του. Yes, they had broken up. Ναι, ουσιαστικά είχαν χωρίσει. When he said her heart hardened, when he rejected me. Και όταν αυτός με απέρριψε κατά αυτόν τον τρόπο, εκείνη σκέφτηκε ότι δεν είχε καμιά άλλη επιλογή. She had me and she Οπότε, to worry about. Γέννησε εμένα και όλη τη φροντίδα ήμουν εγώ και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την άλλη σχέση. So she tells me that Έτσι μου έχει πει. When he did not accept me, ότι όταν εκείνος δεν με δέχτηκε στην αρχή, her heart hardened and σκλήρινε σαν να σκλήρινε η καρδιά της. She did love him, but I think that ναι, μεν τον αγαπούσε, αλλά αυτό δεν μπορούσε εκείνη να το δεχτεί. Και δεν ήθελε να πισωγυρίσει, ήθελε αυτό το παιδί και να φροντίσει εμένα. Το κατανοώ αυτό που λες, αλλά έχω μία ένσταση στην έκφραση που επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις. Δεν απέρριψε εσένα. Απλά δεν μπορούσε να δεχθεί ίσως το ενδεχόμενο αυτής της εγκυμοσύνης ότι έχει να κάνει με τον ίδιο. Δεν σε ήξερε για να σε απορρίψει. Δεν απέρριψε εσένα σαν Τζέισον, πρόσεξέ με. Απέρριψε μία εκδοχή της... κοπέλας που κάποτε είχε συνδεθεί. Μην το παίρνεις προσωπικά. And I didn't. Ναι, δεν το πήρα προσωπικά. I didn't. Ωραία, δεν το πήρα προσωπικά. Γιατί, ξέρεις, κρατάμε μέσα μας μια πίκρα που ίσως δεν έχει να κάνει με την αλήθεια. Αυτή η πίκρα. Μετά, όταν αποδείχθηκε ότι όντως είσαι δικό του παιδί, νομίζω ότι σου απέδειξε. Ότι σ' αγαπάει. Και άλλωστε θα έχεις ενημερωθεί ότι έκανε πολλές προσπάθειες να σου δώσει το δικό του το όνομα, να σε αναγνωρίσει δικαστικά, κάτι που η μητέρα σου δεν το ήθελε. Το έχεις υπόψη αυτό? Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό. Άρα καταλαβαίνεις ότι εσένα σε ήθελε σίγουρα. Yes, I believe that. Ναι, το πιστεύω. Ναι, Τζέισον. Έτσι είναι, γλυκιά μου.
This is it. Τι θυμάσαι από τον πατέρα σου? Ήσουν μεγάλο παιδάκι όταν τον είδες τελευταία φορά. For the last time, yes. Την τελευταία φορά, ναι. I was 10 years old. Ήμουν 10 χρονών. The last thing I remember. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι he got into είναι trouble. Ότι είχε κάποια προβλήματα he was arrested και είχε συλληφθεί sometime και in prison. Κάποιο καιρό έμεινε και στη φυλακή. But later was found innocent. Βέβαια βρέθηκε ότι ήταν αθώος αργότερα the last memory και ελευθερώθηκε. Και η τελευταία ανάμνηση που έχω από αυτόν visiting him in είναι prison. Που τον επισκεφτόμουν στην φυλακή. Τελευταία φορά, συγγνώμη, συναντηθήκατε ένα στη φυλακή, δηλαδή. You met him was in prison? Yes. Είναι πολύ κακή ανάμνηση, να έχεις αυτή την πατέρα σου. Σαν τελευταία ανάμνηση, μέσα σε μια φυλακή. Not so much the prison, because I was so young. Γιατί εγώ ήμουν τόσο νέος που... I don't know if a boy that age really understands. Ένα αγόρι αυτής της ηλικίας δεν ξέρω αν καταλαβαίνει πραγματικά τι σημαίνει αυτό. Αλλά απλώς ότι ήταν τόσο μακριά από μένα. Τον είχαν πάρει από μένα. Αυτό ήταν δύσκολο. That was the hardest part. Ήταν το σκληρότερο μέρος αυτό της ιστορίας. Και μετά που έφυγε στην Ελλάδα left, για πάντα went to Greece forever, και ήρθε ακόμη πιο μακριά. Yes. 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 After he went to Greece, ναι, μετά που πήγε στην Ελλάδα then I never saw him again. Και μετά δεν τον ξαναείδα ποτέ. Και πέρασαν 27 χρόνια άγνοιας. 27 years by. Για το που βρίσκεται, τι κάνει, παντρεύτηκε, έκανε άλλη οικογένεια, δεν έκανε, ζει, δεν ζει. Δεν έχεις ιδέα. Όχι, όχι. Τίποτα δεν ήξερα. Nothing. Τίποτα. He did give me a postcard. Μου είχε δώσει μια κάρτα, μια κάρτα ποστάλ. It was a postcard of his home in Crete. Ήταν μια κάρτα ποστάλ από το χωριό του στην Κρήτη. And that was his, I was my mother told me that was his hometown. Και η μητέρα μου μου είχε πει ότι ήταν το χωριό του στην Κρήτη. That was the last thing I had. Αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είχα από αυτόν. Το χρησιμοποίησες ποτέ? Have you ever used it? This element. No. Όχι. Γιατί? Why? Scared. Φοβόμουν. Τι ακριβώς? What exactly? Like you say, I didn't know. Όπως είπατε κι εσείς, δεν ήξερα τι είχε γίνει αυτός ο άνθρωπος. Είχε οικογένεια. Did he still live in Greece? Ζούσε ακόμα, ήταν στην Ελλάδα ακόμα. If he had a new family. Και αν είχε καινούρια οικογένεια. Would he want someone from the past? Θα ήθελε κάποιον από το παρελθόν να έρθει να σε επαφή μαζί του. What would if he has a new wife? Και ίσως να έχει μια καινούρια σύζυγο και εκείνη, τι θα σκεφτόταν? What would his children think? Τα παιδιά του, τι θα σκεφτόταν? Δεν ήθελες να ενοχλήσεις, δηλαδή? We didn't want to know, actually. We didn't want to know. Ναι. Yes and no. I was. Δεν είναι και όχι. More scared to. Μάλλον φοβόμουν πιο πολύ ότι θα με απορρίψει. That was it. Ότι δεν θα με δεχτεί. It was. That was the hardest part. Αυτό ήταν το πιο σκληρό για μένα. What I would have done. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Φοβόμουν ότι θα μπορούσε και να με απορρίψει. Φοβόσουν ουσιαστικά τα δικά σου αισθήματα, Jason, έτσι. Μέχρι τα τότε που ξαναπαντρεύτηκε η μητέρα σου, δεν ξέρω σε ποια ηλικία ήσουν, 11, 12, μεγάλωνες με τον παππού και τη γιαγιά. Until your mother got remarried. We stayed with my grandparents. Έμενα με τους γονείς, με τους παππούδες μου. Until I was 10, but then we moved. Μέχρι τα 10 μου περίπου. We moved away. Και μετά μετακομίσαμε. Ναι. We moved away. Σε ένα άλλο καινούριο σπίτι. Και η μητέρα σου ξαναπαντρεύτηκε όταν εσύ ήσουν. Πώς? How old? 12 or 13. 12-13. Τον Τεντ, έτσι το λέγανε. Τεντ was the stepfather. Yes, that's right. Τεντ, ναι, ναι. Τον δέχτηκες ποτέ? So did you accept him? No, not at first. Στην αρχή, όχι, όχι. No, no. He was. It was hard for me to see my mother. Για μένα ήταν δύσκολο να βλέπω τη μητέρα μου έναν άλλον άντρα. I think. Not growing up with a man. Νομίζω ότι το ότι μεγάλωσα χωρίς να είμαι με τον πατέρα μου, ήταν πάντα για μένα κάτι παράξενο. Το ότι μεγάλωνα με έναν άνδρα που δεν ήταν οικείο σε μένα. So it was with Ted. Και με τον Ted έτσι είχα μια μηχανία. After a while,
Ted grew on me. Μετά βέβαια σιγά σιγά άρχισα να μεγαλώνω. He was a very patient man. Και αυτός είχε πολύ υπομονή μαζί μου. And I think over a while. Και σιγά σιγά. It grew into a great friendship. Κατάφερε να με κερδίσει και τελικά γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που μου λες. Τουλάχιστον δεν είχες πολύ μεγάλο έλλειμμα στη ζωή σου. Υπήρχε ένα πρότυπο αντρικό που τελικά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Like yeah. Think of it that way, yes. Ναι, ναι, και εμένα έτσι μου αρέσει να το σκέφτομαι. Το αποδέχεσαι σαν πρότυπο. Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Τζέισον. Αν ήθελε ο Έλληνας πατέρας σου να σε ψάξει, θα μπορούσε να σε βρει κάπου. Είχε στοιχεία. Ήταν εφικτό αυτό. Ή είχατε μετακομίσει και δεν θα μπορούσε να σας βρει. Είχαμε μετακομίσει πολλές φορές και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να με βρει. Τι υποθέτεις λοιπόν ότι σε έψαξε όλα αυτά τα χρόνια ο Γιώργος? Θα ήθελα να πιστεύω ότι ναι, θα με έψαχνε. Βέβαια ποτέ δεν θα είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν ξέρω. Αν σου έδινα εγώ στοιχεία απόψε, τώρα μια και ήρθες στην Ελλάδα, θα έμπαινες εσύ στη διαδικασία να το κάνεις, να το ψάξεις? Μισή ώρα πτήση είναι από εδώ η Κρήτη. Ναι. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι ορίμασες πια για κάτι τέτοιο? I'm 37, I don't know. 37 χρονών είμαι, δεν ξέρω αν είμαι όριμος. I hope so. Ελπίζω. Κρατάς μέσα σου κακία ή κάποια γιατί αναπάντητα? Ερωτήματα έχω. Δεν έχω μίσος ή κακία. Αλλά τι νόημα έχει μετά από τόσα χρόνια? Όταν δηλαδή σκέφτεσαι καμιά φορά τον πατέρα σου, με τι συναισθήματα τον σκέφτεσαι? Τρυφερά, νοσταλγίας, απορίας, θυμού? No anger. More curiosity. Όχι, θυμού, όχι. Περιέργεια νιώθω. It's hard to explain, but it's δεν είναι more, εύκολο να το εξηγήσω. I just want to ask him questions. Απλώς θέλω να το ρωτήσω πολλά πράγματα. Ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα? How do you like your eggs? πώς αρέσουν τα αυγά σου? Θες να μου πεις δηλαδή ότι σου λείπει ο άνθρωπος που τελικά δεν γνώρισες ποτέ τόσο καλά όσο θα έπρεπε για να λέγεται πατέρα σου, έτσι? Θες να τον γνωρίσεις πιο καλά. Αυτό θέλεις. Yes, yes. Ναι, αυτό. Yes. I would like to meet him. Θα ήθελα να τον γνωρίσω, ναι. Ξέρεις, εσύ φέρεις το επίθετο του πρώτου συζύγου της μητέρας σου, έτσι δεν είναι? Το Booth. Yes, that's correct. Ναι, σωστά. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δεν φέρεις ούτε το επίθετο, ας πούμε, του παππού σου που έδωσε πολλά για σένα, την ψυχή του, τον χρόνο του, την αγάπη του. Δεν φέρεις ούτε το επίθετο του ανθρώπου που σε μεγάλωσε, που τον πατριώσε ο Τεντ. Δεν φέρεις ούτε το επίθετο του βιολογικού σου πατέρα που ήθελε να σε αναγνωρίσει. Και φέρεις το επίθετο ενός ανθρώπου που δεν γνώρισες, δεν σε ξέρει, δεν έχετε τίποτα κοινό. Έχετε ένα επίθετο. Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έγινε αυτό. Εγώ το δέχτηκα σαν γεγονός όταν ήμουν μικρός. Ναι, πολλές φορές με έχει ενοχλήσει, γιατί ήξερα ότι έχω εγώ ένα πατέρα. Σε έχει ενοχλήσει. So you were bothered about this. Yes. Ναι, ναι, με έχει ενοχλήσει. Over time. Με το χρόνο. I've made peace with it. Όμως έχω μάθει και ζω ειρηνικά με αυτό. Αν ερχόταν τώρα ξαφνικά ο πατέρας σου, σε έβρισκε και σου έλεγε, βρε αγόρι μου, εγώ τόσα χρόνια σε ψάχνω, είσαι το παιδί μου, ποτέ δεν σε ξέχασα και έχω και ένα επίθετο που σου ανήκει. Θα ήθελες να προσθέσεις και αυτό το επίθετο στο όνομά σου, να λέγεσαι Booth Μονιάκης? I don't know. Δεν στο υφέζει κανείς αυτό το ερώτημα. Μην πηγές, ε. Yes, maybe yes. Why not? Why not? Yes. Ναι. Maybe. Ίσως. Γιατί ήρθες εδώ απόψε? Ξέρεις? I understand that someone is looking. Καταλαβαίνω ότι κάποιος με αναζητά. Κάποιος σου έχει στείλει κάτι. And someone has sent something for you.
Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτό το πακέτο που είναι για σένα, αποκλειστικά και μόνο. Ναι, θες να τα ανοίξεις. Do you want to open this up? Yes. Please. Okay. Πατέρας μου είναι. That's me. Και αυτός είμαι εγώ. Την έχεις και εσύ τη φωτογραφία αυτή, Jason? This, the same picture? Όχι. Όχι. I don't think this one. Αυτήν την δεν την έχω. I have others. Έχω άλλες, αυτήν όχι. Τις κοιτάζεις ποτέ, τις φωτογραφίες με τον παπά σου? Yes. Ναι, τις κοιτάζω. Yes. How could I not? It's my father. I have to know. Πώς δεν θα τις έβλεπα. Είναι ο πατέρας μου. Ναι, τις βλέπω. I don't know where this was taken. Δεν ξέρω πού έχει τραβηχτεί αυτή. I think I was one or two. Μοιάζω σαν να είμαι ενός, δύο χρονών. Maybe my mother knows. Ίσως ξέρει η μαμά μου. Θέλω να σου πω ότι αυτό που κρατάς σαν συνολικό αντικείμενο δεν φεύγει ποτέ από το προσκέφαλο του πατέρα σου. 27 χρόνια το συνοδεύει παντού, όπου κι αν είναι, όπου κι αν πηγαίνει. I would say I never forgot about him either. Και εγώ πρέπει να πω ότι ούτε εγώ τον έχω ξεχάσει ποτέ. 27 years. 27 χρόνια. I've always kept his pictures. Πάντα κρατάω τις φωτογραφίες του. Δεν σου έμαθα ούτε μια ελληνική λέξη. So you don't know any, even one Greek word from him? From him? From him. No. Από εκείνον, όχι. If he taught me, I don't. Και αν μου δίδαξε, δεν θυμάμαι, είναι τόσο καιρός πια. He may have taught me Yassas, but I don't remember. Δεν θυμάμαι. Άλλες λέξεις ξέρεις εσύ? Do you know any Greek words? Very few. Πολύ λίγες. Very few. Αν έπρεπε να επιλέξεις μία από αυτές που ξέρεις και να την απευθύνεις στον πατέρα σου, ποια θα ήταν αυτή? Which one? Υπάρχει τέτοια λέξη που να ταιριάζει? Σάραπο. Ξέρεις ποιος σε καλεί απόψε εδώ? Φαντάστηκες. No. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Ποιον φαντάζεσαι? So, who do you imagine? Ποιον θέλεις? I hope it's the man in the picture. Ελπίζω να είναι ο άνθρωπος της φωτογραφίας. Πολύ αλλαγμένος πια. A lot changed after time. Yeah. Yes. I hope it's him. Ελπίζω να είναι αυτός. If it's any of my family, I would be grateful. Αν είναι αυτός, εγώ θα είμαι ευγνώμων. Είναι η οικογένειά μου. Ναι, γλυκέ μου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έτσι είναι. Είναι η οικογένειά σου, όπως και για εκείνον. Είσαι ο πρωτότοκος γιος του και αυτό δεν θα τα αλλάξει ποτέ και τίποτα. Όταν λοιπόν μάθατε αυτή τη βόμβα που εξεράγει, ότι εσείς δεν είστε παιδί της μαμάς σας, ναι, αλλά εξώγαμο τέκνο της Ντίνα Αρβανίτου και του... Λυπάμαι. ...του πατέρα σας. Λυπάμαι και ντρέπομαι. Με τον πατέρα σας το συζητήσατε ποτέ αυτό? Το μόνο το οποίο μου είπε είναι ότι την είχε βάλει να ορκιστεί, ναι, ότι δεν θα παρουσιαζόταν ποτέ άλλη φορά στη ζωή μου. Η γυναίκα που ψάχνουμε, η Ντίνα Αρβανίτου. Κατάλαβα. Δεν πειράζει.
Πόσο σας έλειψε αυτό το παιδί από τη ζωή σας? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Πόσο μου έλειψε? Ναι. Τι να πω. Ό,τι για να πω δεν μπορεί να αποφανταστείς. Έχεις να τον δεις από πότε, βρε Τζέισον, τον μπαμπά σου? 27 χρόνια. Τι θυμάσαι από τον πατέρα σου? The last thing I remember. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι που τον επισκεφτόμουν στην φυλακή. Then I never saw him. Και μετά δεν τον ξαναείδα ποτέ. Και πέρασαν 27 χρόνια άγνοιας. Έμαθα ότι είσαι και πολιτικός μηχανικός, έχεις κάνει εξαιρετικές σπουδές, εργάζεσαι στο Louisville. Yes, that's great. Χαίρομαι. So I'm glad about this. Χαίρομαι πολύ που η ζωή σου κύλησε καλά, έκανες τις επιλογές που ήθελες τελικά να κάνεις. Παρ' όλα τα δύσκολα που πέρασες σαν παιδάκι και παρ' όλα τα ελλείμματα που είχες. I wouldn't say smoothly, but I made the best. Δεν θα έλεγα εντελώς ομαλά, αλλά θα έλεγα ότι τα πράγματα τελικά είναι καλά. Έχω προσπαθήσει για να είναι καλά στη ζωή σου. Yes. Yes, they were, but I always ναι, had, ήταν δύσκολες, αλλά I always had people that valued me. Πάντα κατάφερα να γνωρίζω ανθρώπους που μου έδιναν αξία. And I thought that was important. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. It taught me love. Και γνώρισα την αγάπη, διδάχτηκα την αγάπη. Respect for myself. Τον σεβασμό για τον εαυτό μου. Family values. Και το να έχω αξία. Αυτό φαίνεται. So this shows. Και πραγματικά, and really, μπράβο σου. We say bravo to you. Thank you. Jason. So, Jason. Ήρθε η ώρα now the time has come. Να σου δείξω that I show you. Ποιος σου έστειλε απόψε αυτό το πακέτο, παύλα πρόσκληση. Box invitation to you tonight. Είσαι έτοιμος? Are you ready? Yes. Yes. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο. Show us the face. Γεια σας. Γλυκός μου. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Μονιάκη, σας ακούει ο γιος σας. Μιστε Μονιάκη, yeah, Jason can hear you now. Hello. Σ' αγαπώ. I love you. Σ' αγαπώ. I love you, baby. I love you. I will see you long time. It's a long time. Πολύ καιρός έχει περάσει. I'll be glad to see you again. Μου έχεις λείψει. I want to see you. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. How are you? Πώς είσαι? Πόσα χρόνια σε ψάχνω, δεν ξέρεις? You look me my eyes. He has been looking for you for years. 27 χρόνια σε ψάχνει. 27 years. Ήταν αδύνατο να σε εντοπίσει με τόσες μετακομίσεις που κάνατε, Jason. 27 χρόνια ψάχνει ο άνθρωπος. Μόνο σε αυτή την εκπομπή. Έχει 3 χρόνια που ήρθε και κατέθεσε το αίτημά του. Εμείς μόνο ψάχνουμε 3 χρόνια για σένα. Καταλαβαίνεις. Πολύ καιρός. Α, με βρήκες. Ναι. Τελικά είσαι εδώ, είναι εδώ. Δεν βλέπω γιατί να είναι εδώ ανάμεσα αυτό το κεντρικό πακέτο. Διώξτε το παρακαλώ. Μια ζωή. Πέρασε μια ζωή. Κι όμως έχεις ένα πατέρα, Τζέισον. Έχεις ένα πατέρα, έναν Έλληνα πατέρα. Και ήρθε η ώρα να το συναντήσεις. Everything all right? Yes, yeah, everything's good.
Thank you. I look like you. You still have the mustache. Same blood. Like your haircut. Και ήδη κούρεμα. Like you have been like that. Τι γλυκό παιδί είναι αυτό, ε, που έχετε. Very sweet child you have. Ο πρωτότοκος. Δεν ξέρω αν ακούσατε. I don't know if you heard. Τι είπε. What he said. Άκουσε. Θα το σκεφτόταν με πολύ χαρά το να έχει ένα δεύτερο επίθετο δίπλα στο επίθετο, που τόσα χρόνια έχει μάθει ότι έχει. Έτσι. Σου το είπα εγώ προηγουμένως. Και σου εξήγησε. Ότι το παιδί θα έχει κομπλάρι, ας πούμε, σου λέει, όπως και σου είπε. Δεν μου άρεσε να βλέπω τη μάνα μου με άλλον άντρα. Το είπε. Τ' άκουσε. Και σου λέει, εγώ έχω πατέρα και δεν έχω το όνομά του. Έχω... Jason, πες μου κάτι. Η μητέρα σου τώρα που ήρθες εδώ, το ξέρει ότι ήρθες στην Ελλάδα. Yes, she knows I'm here. Ναι, ναι, το ξέρει ότι είμαι εδώ. Yes, she knows. She knows. I told her. Τι θυμόσαστε εσείς καθόλου τη Μάρθα, κύριε Μονιάκη? Τι θυμόσαστε? Θέλετε να δείτε πώς είναι σήμερα η Μάρθα? Έχουμε κάτι από εκείνη. Για να δούμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο μέσω του Skype. Κάτι λέει, κάτι θέλει να πει και αυτή για αυτή τη συνάντηση απόψε εδώ. Hello, George. Hello, Jason. I'm so glad that you all are able to see each other again after all these years. Since 1984, you know, George, I have felt guilty all these years that I did not call you back when you left that message just before you left for Greece. If I feel that if I had called you back, we could have gotten married and you could have stayed in the United States and we could have been a family. So please forgive me. I love you as the father of my child, and I hope we do not lose touch again. Ότι θα είχατε κι εσείς πακέτο, κύριε Γιώργο, μου απόψε, δεν το περιμένατε. Μία συγχώρεση για σας έχω. Τη συγχωρείτε? Όχι, εγώ τη συγχωράω. Δεν λέω όχι. Εντάξει, διότι μεν, οπότε τη ζητούσα χάρη για, το, για αυτόν εδώ, ας πούμε, το έκανε. Δεν λέω. Τον θέλατε να σας τον φέρει στην δουλειά τρεις και δύο. Άκουσε, σε αυτό δεν έχω παράπονο. Και πολύ όμορφη, Jason. Beautiful, Jason. Your πάρα πολύ. Thank you. Θέλω να μου πείτε τι θα του μαγειρέψετε απόψε του παιδιού. Πίτσα. Πίτσα. Αχ, ωραίο γλυκό μου, πίτσα. We never forget. Έχω κάτι ακόμη για τον μπαμπά σου, Jason. Θέλω να δείτε κάτι εκεί προσεκτικά. Λοιπόν, για δείτε κάτι. Έχω μία έκπληξη ακόμη για εσάς. Είναι μία καλονή. Είμαι. Αγάπη μου. Παππούς. Grandfather. How old? Four. Αυτό το πανέμορφο πλάσμα είναι η γονή σας, η Άβα. Απίστευτο. Είναι μία κούκλα, Jason. She's so pretty. Thank you. Έχετε γίνει παππούς, λοιπόν. So you're a grandfather. Ωραία. Jason, δεν ξέρω αν θα το χορτάσεις τον πατέρα σου αυτές τις 5-6 μέρες που θα μείνεις στην Ελλάδα, αλλά πίτσα θα χορτάσεις σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ, Jason. Thank you very much. Thank you.
η Μαρία, αφού έζησε μία φυσιολογική ζωή με τους γονείς της και την αδερφή της, έμαθε στα 25 της ότι είναι παιδί του πατέρα της και της παράνομης φιλενάδας του. Και ότι η γυναίκα που μέχρι τότε θεωρούσε μητέρα της ήταν απλώς η μητριά της, που δέχτηκε να μεγαλώσει τον εξωσυζυγικό καρπό του άντρα της. Αν μια τέτοια αποκάλυψη δεν τεινάζει τη ζωή σου στον αέρα, τότε τι μπορεί να το κάνει. Από τη μέρα που έμαθε η Μαρία το μεγάλο μυστικό, ένιωσε σαν ξένη μέσα στην οικογένειά της. Σαν παρήσακτο μέλος. Είχε την ανάγκη να ανήκει κάπου και κατετάγει στο στρατό. Πέρασαν από τότε 37 χρόνια. Ο πατέρας της δεν ζει πια. Με τη μητριά της και την αδερφή της δεν έχουν καμία απολύτως επικοινωνία. Είναι πολύ αργά για να ψάξει τη βιολογική της μητέρα. Ίσως ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και αν θέλεις να μάθεις, δεν έχω παρά να καλέσω την κυρία Μαρία Μάμαλου. Πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι, κυρία Μάμαλου. Καθίστε, παρακαλώ. Εδώ ζείτε τώρα, έτσι, μεταμόρφωση Αττικής. Μάλιστα. Παρότι μεγαλώσετε στα Ιωάννινα. Μεγάλωσα στα Ιωάννινα μέχρι τα 29 μου χρόνια. Μέχρι τα 29 σας. Όπου και είχατε μετά μάθει ήδη τη βόμβα, μάλιστα, αυτή που έσκασε. Από τα 25 χρόνια μου, από έναν συγγενή της μητριάς μου. Από μία συγγενή της μητριάς σας, λοιπόν, το μάθατε. Μάλιστα. Μέχρι τότε εσείς μεγαλώνετε με τη βεβαιότητα. Ναι, ότι ήταν ότι η γονείς μαμά σας. Μάλιστα. Εντάξει, ο μπαμπάς σας και η αδερφή σας. Κανονικά, ότι είστε δύο παιδιά, μάλιστα, δύο αδερφές από την ίδια μαμά και τον ίδιο πατέρα. Ακριβώς. Δεν νιώσατε καμία διάκριση? Καμία. Δηλαδή, μας φερόταν και στις δύο κοπέλες το ίδιο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και η μητέρα σας το ίδιο? Ναι. Μπράβο. Μεγάλη ψυχή. Δηλαδή, και για εκείνη ήταν ένα σοκ αυτό. Το σκεφτήκατε ποτέ? Πόσο άσχημα εκείνη μπορεί να ένιωσε από όλο αυτό? Βεβαίως. Και ξαφνικά εσείς είστε 25 χρονών γυναίκα. Μαθαίνω αυτό το γεγονός. Ότι αυτή η μάνα δεν είναι η μάνα σου. Μάλιστα. Και εσείς τι σκεφτήκατε τότε, τι υποθέσατε, τι συμβαίνει? Δεν υπέθεσα τίποτε εκείνη τη στιγμή, διότι αμέσως ένιωσα ένα κενό μέσα μου. Ναι. Οπότε είπα, θα, ναι, πάρω τη ζωή στα χέρια μου, ναι, πρέπει να βρω μια δουλειά, ναι, να δουλέψω, να ζήσω, για να μην ζω και εις βάρος της οικογενείας. Νιώθατε δηλαδή ότι δεν είχαν υποχρέωση απέναντί σας να σας μεγαλώνουν? Εγώ έτσι ένιωθα, ότι πλέον θα ήμουν βάρος. Σας έκανε κανείς να νιώσετε ποτέ έτσι? Εγώ έτσι το ένιωσα προσωπικά. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Αλλά μου λέτε ότι η μητριά σας σας φερόταν το ίδιο καλά. Δεν είχε αδυναμία στη μικρή, στην αδερφή σας? Δεν το έδειχνε. Δεν το έδειχνε. Μπράβο της. Μπράβο της. Της το αναγνωρίζετε αυτό ή όχι? Της το αναγνώριζα μέχρι ενός ορισμένου ορίου. Και μετά γίνανε άλλα πράγματα, ναι, που σας πίκρανε πολύ? Ναι, πολύ, πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Όταν λοιπόν μάθατε αυτή τη βόμβα που εξεράγει, ότι εσείς δεν είστε παιδί της μαμάς σας, ναι, αλλά κάποιες άλλες γυναίκες, πιάσατε κάποιον να ρωτήσετε, να μάθετε, να διαλευκάνετε τι συμβαίνει ακριβώς? Τότε όχι. Τότε όχι. Τι υπομονή κάνατε? Εγώ θα τα είχα γυρίσει όλα ανάποδα δηλαδή. Τότε όχι. Το μόνο το οποίο σκέφτηκα είναι να βρω μια δουλειά και να φύγω. Να δουλέψω. Ναι. Επειδή στα Γιάννενα δεν έβρισκα δουλειά, ναι, πήγα στο στρατό. Ήρθα εδώ στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου του 1979 και κατατάγηκα στο στρατό, όπου δούλεψα 18 χρόνια. Το μετανιώσατε αυτό? Όχι. Ποτέ? Καθόλου. Νιώθετε ακόμη έτσι λίγο στρατιώτης? Νιώθετε λίγο? Είστε γενικά σκληρός άνθρωπος ή θα λέγατε πως όχι? Όχι, είμαι. Είστε. Είμαι λίγο. Πότε σας επιβεβαιώθηκαν αυτές οι πληροφορίες, πότε βρήκατε άκρη ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα? Το 1995, ναι, παντρεύτηκα τον σύζυγό μου, ναι, ο οποίος δεν ζει σήμερα. Άλλη πάνω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και του είπα αυτό το μυστικό μου, το οποίο το φύλαγα μέσα μου. Εκείνος με παρότρινε να αρχίσουμε έρευνες. Μήπως και βρούμε τη βιολογική μου μητέρα. Και στείλαμε ναι. Στο ληξιαρχείο Ιωαννίνων ναι. ένα γράμμα όπου ζητούσα το πιστοποιητικό της γέννησής μου ναι. και το οποίο μου το έστειλαν. Και μέσα σε αυτό έμαθα την πραγματική αλήθεια, το όνομα της μητέρας μου. Πώς τη λέγαν? Ντίνα Αρβανίτου, του Γεωργίου και της Όλγας. Ντίνα Αρβανίτου. Και έγραφε λοιπόν ότι είσαστε εξόγαμο τέκνο δικό της. Ναι. Από δικό της, με τον πατέρα μου Κωνσταντίνο Μάμαλο. Με τον από... πατέρα σας το συζητήσατε ποτέ αυτό? Όχι. Δεν το ρώτησα. Τον ρώτησα κάποτε ναι. και το μόνο το οποίο μου είπε είναι ότι την είχε βάλει να ορκιστεί ναι. ότι δεν θα παρουσιαζόταν ποτέ άλλη φορά στη ζωή μου. Δηλαδή, εκείνος παντρεμένος ον ναι. είχε μια εξωσυζυγική σχέση ναι. με την Ντίνα Αρβανίτη. Αρβανίτου, ναι. Και έμεινε έγκυος η κοπέλα. Και πήρε το παιδί, ο πατέρας σας. Πήρε εσάς, ναι. σας πήρε. Ναι. Από 40 ημερών. Ο πατέρας σας ομολόγησε ποτέ αν αυτή την κοπέλα την αγαπούσε? Όχι, ποτέ τίποτε. Εκτός από αυτό τη φράση που μου είπε ότι την είχε βάλει να ορκιστεί ότι δεν θα παρουσιαστεί ποτέ στη ζωή μου, δεν μου είχε πει απολύτως τίποτε άλλο. Εσείς παιδάκια κάνατε? Όχι. Όχι. Παντρευτήκατε λίγο μεγάλη. Ναι. Ναι. Ένα εξαιρετικό άνθρωπο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου. Πολύ. Ο οποίος και ήταν δίπλα σας όλη αυτή την αγωνία σας να βρείτε ποια είναι η γυναίκα. Με στήριξε πάρα πολύ στη ζωή μου ο άντρας μου. Ναι. Αλλά δυστυχώς οι αρρώστιες δεν τον άφησαν. Αυτό, οι αρρώστιες χτυπάνε όλες τις πόρτες. Δυστυχώς. Δυστυχώς, χωρίς εξαίρεση. Αλλά μου στάθηκε και ήταν η αιτία όπου ξεκίνησα... Την έρευνα. Την έρευνα. Και η έρευνα σας έφερε αυτά τα αποτελέσματα, το όνομα της γυναίκας ναι. που σας έφερε στον κόσμο. Μάλιστα. Ντίνα Αρβανίτου, λοιπόν. Εξόγαμο τέκνο της Ντίνα Αρβανίτου και του... Λυπάμαι. Του πατέρα σας. Λυπάμαι και ντρέπομαι. Γιατί? Γιατί λυπάστε και ντρέπεστε? Φταίτε σε κάτι εσείς? Όχι. Τότε κάνατε κάτι εσείς λάθος? Όχι. Τότε... Γιατί να ντρέπεστε? Δεν έχετε λόγο να ντρέπεστε για πράξεις ή παραλήψεις άλλων. Εσείς απλώς υποστήκατε τις συνέπειες αυτού. Σωστά. Με τη μητριά σας και την αδερφή σας, γιατί δεν μιλάτε όμως? Δεν μιλάμε γιατί το 1992 που πέθανε ο πατέρας μου... Ήσασταν στο στρατό τότε, ναι, ήμουν στο στρατό. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα. Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο η αδερφή μου. Ναι. Ένα μεσημέρι που γύρισα από την υπηρεσία μου. Ναι. Και μου λέει ότι ο μπαμπάς πέθανε. Παίρνω εγώ άδεια. Μέχρι τότε είχατε καλές σχέσεις? Ναι. Μάλιστα. Παίρνω εγώ άδεια. Πάω επάνω στα Γιάννενα. Και δεν βρίσκω τον πατέρα μου. Είδε τον πατέρα μου, του είχαν κάνει και την κηδεία και εμένα με ειδοποίησαν μετά την κηδεία, 4 μέρες μετά. Γιατί? Δεν το ξέρω. Δεν ρωτήσατε? Δεν τους είπατε γιατί το κάνατε αυτό το πράγμα? Ήσασταν πολύ ντροπαλοί γενικά στη ζωή σας. Ήμουνα, λέει. Τα γιατί δεν τα ρωτούσατε όταν έπρεπε να τα ρωτήσετε? Ήμουνα. Μα είναι δυνατό να μην καλέσουν το παιδί του? Και όμως στο τελευταίο αντίο. Και όμως το κάνανε. Και τους κόψατε την καλημέρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και δεν πρόκειται αυτό να το συγχωρήσω με τίποτα. Του είχατε ποτέ... αδυναμία του πατέρα σας? Όχι ιδιαίτερη. Όχι ιδιαίτερη. Μεγαλώσατε με τρυφερότητα ή όχι τόσο? Με αγάπη. Με αγάπη. Δώσατε αγάπη στη ζωή σας? Ναι. Εκτός από το σύζυγο αλλού. Βοηθούσα, ας πούμε, αν γενικά. Ήταν κανένας φτωχός, από ό,τι μπορούσα. Τώρα δεν εργάζεστε? Όχι, είμαι συνταξιούχος. Είστε συνταξιούχος. Μάλιστα. Μόνοι σας ψάξατε να βρείτε άκρη με τη βιολογική σας οικογένεια?
Είχα διαβάζοντας το πιστοποιητικό γέννησης. Ναι. Είχα στείλει και ένα γράμμα στο ληξιαρχείο στην Πάτρα. Μάλιστα. Επειδή έγραφε ότι ήταν κάτοικος πατρών. Η Ντίνα, ναι, Αρβανίτου. Μάλιστα. Και μου απέντησαν αρνητικά ότι πλέον δεν ήταν κάτοικος. Μάλιστα. Μετά παρουσιάστηκαν οι αρρώστιες του άντρα μου, που ήταν η άμεση προτεραιότητά Σωστό. Μου. Σωστό, φυσικά, εννοείται. Και δεν ασχοληθήκατε ξανά. Και δεν ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Έχει καιρό που έφυγε από τη ζωή. Πριν 6 μήνες. Α, τόσο πρόσφατα, λυπάμαι πολύ. Και παίρνατε δύναμη από εκείνον. Πολύ. Τώρα αυτό που το κάνουμε μαζί αυτή τη στιγμή, που αναζητούμε, ναι, τη βιολογική σας μητέρα ή τη βιολογική, ναι, σας οικογένεια, δεν ξέρω τι θα βρούμε. Το κάνετε και λίγο γιατί του είχατε υποσχεθεί ότι θα το κάνετε. Και λίγο στη μνήμη του. Και μήπως γιατί νιώθετε περισσότερο μόνη τώρα που έφυγε? Ότι νιώθω μόνη, είμαι μόνη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πιστεύετε ότι έχουμε ελπίδες να βρούμε τη μητέρα σας ζωντανή? Πόσο χρόνο Τίποτα θέλει? Δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται, ναι, σίγουρα. Και καλά κάνετε και το προσπαθείτε. Πόσο χρόνο θα είναι σήμερα? Τη στιγμή που εγώ σήμερα είμαι 62 χρονών, πρέπει να είναι γύρω στα 85 με 90, εάν ζει. Εάν ζει. Το να έχετε αδέλφια, το έχετε σκεφτεί σαν ενδεχόμενο? Ίσως. Αν είχε ξαναφτιάξει τη ζωή της, μπορεί. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Και στο πακέτο τι έχετε βάλει? Τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αυτή που σας στείλανε από το από τα Γιάννενα. Γιάννενα. Και ένα σημείωμα ότι θα σπάσω τον όρκο που είχε εκείνη δώσει στον πατέρα μου. Ότι δηλαδή δεν θα ξαναπαρουσιαζόταν στη ζωή μου και που μας χώρισε 62 ολόκληρα χρόνια. Και το κράτησε. Το κράτησε. Τήρησε τον όρκο της. Αυτόν τον όρκο ήρθα να σπάσω εγώ απόψε. Πέρασε από το μυαλό σας ότι μπορεί αυτή η γυναίκα να το έκανε για οικονομικούς λόγους? Πέρασαν πολλά από το μυαλό μου, διότι μπορεί να ήταν οι συγκυρίες, να ήταν φτωχιά, να μην μπορούσε να με μεγαλώσει. Και διάφορα άλλα, ας πούμε, είχα σκεφτεί. Ναι. Αλλά πρέπει κάπου να λήξει το θέμα. Σωστό. Αυτό. Να πάρω απαντήσεις. Γιατί θα σας τρώει αυτό το πράγμα. Να πάρω απαντήσεις. Θα σας τρώει μέχρι το τέλος, αν δεν Σωστά. πάρετε απαντήσεις. Και δεν ξέρω τι ακριβώς απαντήσεις θα πάρετε σήμερα. Ό,τι και να είναι, καλοδεχούμενες θα είναι. Ναι. Είτε θετικές, είτε αρνητικές. Και το λέω για το λόγο ακριβώς ότι περάσαν πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Σωστά. Ότι όταν ψάχνουμε έναν άνθρωπο που σήμερα είναι 85-86, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές πιθανότητες να τον βρούμε Σωστά. στη ζωή ή γη ή Σωστά. ό,τι άλλο θετικό θα θέλαμε να συμβεί. Αν υπάρχουν αδέλφια από αυτή τη γυναίκα, θα θέλατε εσείς να τα γνωρίσετε, τι σας ενδιέφερε? Ναι. Τώρα μου λέτε είστε μόνοι στη ζωή, με την αδερφή σας, τη μητριά σας δεν έχετε καμία σχέση. Ναι. Θα ήθελα, εάν υπάρχουν, γιατί όχι. Αυτό που σας καίει περισσότερο είναι ότι θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Ή όντως θέλετε αγάπη? Τι ακριβώς από τα δύο θέλετε περισσότερο? Αυτό το οποίο θέλω είναι, εάν είναι στη ζωή, να μου δώσει μια απάντηση, γιατί χάθηκε όλα αυτά τα χρόνια Μάλιστα. και δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Τίποτα Μάλιστα. άλλο. Μια απάντηση την έχετε ήδη, γιατί είχε δώσει όρκο. Και τον τήρησε. Και μία απάντηση έχω εγώ. Η γυναίκα που ψάχνουμε, η Ντίνα Αρβανίτου. Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Εμείς όμως βρήκαμε τη Μαρία και
και το Παρασκευά. Τα αδέλφια σας. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς να το αντιμετωπίσω, παράξενο είναι. Σας βλέπω. Έχετε παγώσει. Ναι. Όταν λοιπόν μάθατε αυτή τη βόμβα που εξεράγει, ότι εσείς δεν είστε παιδί της μαμάς σας, ναι, αλλά εξόγαμο τέκνο της Ντίνα Αρβανίτου και του... Λυπάμαι. Του πατέρα σας. Λυπάμαι και ντρέπομαι. Με τον από... πατέρα σας το συζητήσατε ποτέ αυτό? Το μόνο το οποίο μου είπε είναι ότι την είχε βάλει να ορκιστεί, ναι, ότι δεν θα παρουσιαζόταν ποτέ άλλη φορά στη ζωή μου. Αυτόν τον όρκο ήρθα να σπάσω εγώ απόψε. Αυτό το οποίο θέλω είναι, εάν είναι στη ζωή, να μου δώσει μια απάντηση, γιατί χάθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Και δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Τίποτα άλλο. Μία απάντηση την έχετε ήδη, γιατί είχε δώσει όρκο. Ναι. Και τον τήρησε. Και μία απάντηση έχω εγώ, που δεν είναι ευχάριστη. Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Εμείς τα ίχνη δεν πειράζει, τα βρήκαμε. Αλλά... Η γυναίκα που ψάχνουμε, η Ντίνα Αρβανίτου, που σήμερα θα ήταν 85, δυστυχώς έχει αποβιώσει αποκύρωση του ύπατος το 1987, στις 23 Μαΐου. Μάλιστα. Και έζησε στο Βόλο, αυτή η γυναίκα. Μετά τη γέννησή σας, ναι, θα σας πω λίγα πράγματα για αυτή την ιστορία που δεν θα μπορέσετε αλλιώς να τα πληροφορηθείτε. Σωστά. Και που σας αφορά άμεσα. Ένα χρόνο λοιπόν μετά τη γέννησή σας, μετακόμισε στο Βόλο, εκεί παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδιά. Τη Μαρία, τον Παρασκευά και τέλος τη Βασιλική. Δεν είχε καθόλου χαρούμενη και καλή ζωή αυτή η γυναίκα. Τα παιδάκια μεγάλωσαν τα 2 στα ιδρύματα. Και μέχρι να μπουν στα ιδρύματα που τα πήραν αναγκαστικά, ναι, η πρόνοια, μάλιστα, τα παιδάκια ζούσαν μέσα σε μια παράγκα, σε άθλιες συνθήκες. Ο πατέρας ήταν άφαντος, τα παιδιά δεν τον γνώρισαν ποτέ. Γενικά ήταν μια γυναίκα ανήμπορη και οικονομικά εξαθλειωμένη. Καταλαβαίνω. Και εσείς φύγατε από αυτή τη μοίρα. Ναι. Και ζήσατε με αγάπη και με σχετική άνεση σε ένα, σωστά, σπιτικό, ναι, που είχε τα χρειώδη που πρέπει να έχει ένα παιδί. Ακριβώς. Χαριότητα, φαγητό, ναι, φροντίδα. Όσο ζούσε ο πατέρας μου, δεν μου έλειψε τίποτα. Δεν σας έλειψε τίποτα. Λοιπόν, έχω να σας δείξω μια φωτογραφία της μητέρας σας. Δεν την έχω δει ποτέ. Αρβανίτου, το ξέρω ότι δεν την έχετε δει ποτέ. Και ήρθε η ώρα να δείτε πώς είναι η γυναίκα αυτή. Μάλιστα. Εκεί. Δεν θα έλεγα ότι της μοιάζεται και πολύ. Αυτή είναι η μητέρα σας, λοιπόν. Μάλιστα. Η βιολογική σας μητέρα. Εμείς όμως, θεωρώντας ότι έπρεπε το πακέτο να το παραδώσουμε στους κληρονόμους της, αφού η ίδια δεν είναι πια εν ζωή, βρήκαμε τη Μαρία και το Παρασκευά, τα αδέλφια σας, οι οποίοι παρέλαβαν πακέτο. Κάναμε καλά. Ναι. Θα δούμε μαζί την παράδοση. Να γνωρίσετε αυτά τα παιδιά, τους ανθρώπους.
Να δούμε. I've run out of complicated theories, so now I'm taking back my words. I'm preparing for... Έχω έρθει στο Βόλο. Αυτή τη φορά θα παραδώσω πακέτο σε δύο παραλήπτες. Τον κύριο Γερογιάννη Παρασκευά και την κυρία Γερογιάννη Μαρία. Πάμε να τους συναντήσουμε. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you. Καλημέρα. Πρέπει να είστε, κυρία Γερογιάννη Μαρία. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πείτε μου ότι είναι και ο κύριος Παρασκευάς. Ο κύριος Παρασκευάς, μάλιστα. Χάρηκα. Είμαι ο Πέτρος από την εκπομπή. Πάμε πακέτο. Έχω έρθει να σας βρω εδώ στον όμορφο Βόλο για να σας παραδώσω πακέτο. Μάλιστα. Κάποιος έχει ζητήσει από εμάς να σας βρούμε γιατί θέλει να σας δει και τους δύο μαζί. Εμάς. Ακριβώς. Αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό που θα κάνω είναι να σας δώσω το κλειδάκι. Μάλιστα. Και ξέρετε ότι με αυτό πρέπει να είστε στο δύο μας στην Αθήνα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ χάρηκα. Να είστε καλά. Μοιάσετε πάρα πολύ με τον αδερφό σας τον Παρασκευά. Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς την ομοιότητα αυτή. Έχετε το ίδιο χρώμα μάτια. Πάρα πολύ. Τα ίδια μαλλιά. Μοιάζετε πολύ. Όσο δεν μοιάζετε με την αδερφή σας. Ναι. Την ετεροθαλή. Να καλέσω τον Πέτρο. Ναι. Να μας πει αν είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Έλα, Πέτρο, μέσα, σε παρακαλώ. Έφτασες μέχρι το Βόλο. Ακριβώς. Έδωσες το πακέτο. Το παραδώσω μου. Με και επιτυχία. Τι έχουμε. Τι εξέλιξη θα έχουμε απόψε. Τα αδέρφια σας αποφάσισαν να είναι κοντά μας. Μπράβο. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τη Μαρία και τον Παρασκευά Γερογιάννη. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλά είστε. Καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Ελάτε. Λοιπόν, ωραία στο Βόλο, ε. Έχετε άγχος. Λιγάκι. Αφού έχει ένα τον άλλον τώρα, είστε δύο αδέλφια μαζί. Εντάξει, όλα καλά. Περιμένατε πακέτο από κανέναν. Όχι. Ποτέ. Ποτέ, γιατί να σας πω κάτι, ναι, 57 χρόνια, 57 ναι. χρόνια που είμαι τώρα, στα 57 χρόνια μέχρι ναι. τώρα δεν μας αναζήτησε κανένας. Και εντάξει, όσο να είναι, ήρθε λίγο παράξενο. Σας ήρθε παράξενο. Βέβαια, γιατί δεν περίμενα από κανέναν. Θέλετε να μου πείτε λίγο πώς μεγαλώσατε, τι παιδικά χρόνια είχατε. Ναι, τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Mm. Λοιπόν, και επειδή υπήρχε πολύ ταλαιπωρία, πολύ φτώχεια, μέναμε σε μια μπαράγκα. Ήσασταν πόσα παιδάκια τότε, και τα τρία ή τα δυο σας στην μπαράγκα. Δυο. Τα δυο. Δύο ήμασταν. Ναι. Μετά γεννήθηκε η Βασιλική. Μετά. Mm. Τη μαμά σας πώς τη λέγανε. Κωνσταντίνα Γερογιάννη, στο πατρικό της. Κωνσταντίνα Γερογιάννη, στο πατρικό της. Αρβανίτη. Ναι. Κωνσταντίνα Αρβανίτη. Μάλιστα. Και η καταγωγή της από πού ήταν. Από την Πάτρα. Από την Πάτρα. Πώς βρέθηκε στο Βόλο. Δεν το έμαθα ποτέ. Πού να το μάθετε. Ο πατέρας σας, Βολιώτης. Ο πατέρας μου από το Πήλιο επάνω. Μάλιστα. Βολιώτης, πα, δίπλα. Ναι. Και τον πατέρα σας τον θυμόσαστε, τον γνωρίσατε, ζήσατε καθόλου μαζί. Όχι, καθόλου, ούτε μια στιγμή. Μια φορά εξόψεως που τον είδα πέρα. Μια φορά εξόψεως είδε τον παπά σας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στην ουσία δεν τον γνώρισα καθόλου. Ούτε εγώ, ούτε και ο Παρασκευάς βέβαια. Γιατί? Εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά, δεν μας τα εξήγησε ποτέ κανένας. Δεν σας τα εξήγησε, ούτε τα ρωτήσατε ποτέ. Όχι. Και μετά... Μεγαλύτερη είστε εσείς και μετά μεγαλύτερη, ο Παρασκευάς. Και μετά από εκεί και πέρα, λόγω της δυσκολίας και όλη αυτή η ταλαιπωρία, η πέμπη πρόνοια και μας έκανε βάλει σε ιδρύματα. Σας βρήκε η πρόνοια στην παράγκα δηλαδή. Μάλιστα. Ούτε θέρμανση τίποτα. Τίποτα. Και είναι το χρόνο τότε μικρά. Ούτε θέρμανση, ούτε φαγητό. Εντάξει, φαγητό. Όταν μπορούσε πήγαινε η μητέρα μου συγχωρημένο, ναι. στο πούμε, έκανε μεροκάματα.
Αλλά εντάξει, μας άφηνε μόνο μας και εμείς μικρά. Μόνο σας άφηνε. Από πόσο ήταν... σας άφηνε μόνο? Τώρα που γεννηθήκαμε και ήσασταν, δεν ξέρω από πόσο, αλλά το μόνο που ξέρω ότι όταν μπήκαμε στα ιδρύματα, ο Παρασκευάς ήταν 5 και εγώ 7. Μάλιστα. Και σε ποιο ίδρυμα μπήκατε εσείς? Εγώ ήμουν στο άσυλο παιδιού Βόλου. Στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι, στο άσυλο του παιδιού. Ναι, μπράβο. Και ο κύριος Παρασκευάς. Ο κύριος Παρασκευάς ήταν στο ορφανοτροφείο, στον Άγιο Παντελεήμον. Μάλιστα. Και ο πατέρας άφαντος, ε. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτά τα παιδιά. Όχι, όχι ποτέ. Και μετά γεννήθηκε και η Βασιλική. Μετά, από κάποια χρόνια, γεννήθηκε και η Βασιλική. Μάλιστα. Και ο καθένας πήρε το δρόμο του. Ναι. Και εσείς, από όσο ξέρω, κυρία Γερογιάννη, από πολύ μικρή μπήκατε εσόκλειστη καθαρίστρια. Ναι, μόλις βγήκα από το ίδρυμα. Στα 13. Στα 13, μάλιστα. Και έμεινα 5 χρόνια στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Δύσκολο το μεροκάματο εκεί? Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και εκεί τα 2 χρόνια για μένα, στο πούμε, για την ηλικία τη δική μου, ήταν πολύ δύσκολα. 13 χρόνια κοριτσάκι, δηλαδή κάνετε λάτρα όλο το σπίτι? Το σπίτι, είχαν και ένα ανάπηρο κοριτσάκι. Καταλαβαίνετε, πολύ ταλαιπωρία. Τι να πω. Τι να πω, έχω, εντάξει, έχω μείνει άφωνη. Πολύ δύσκολα περάσατε. Πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ούτε μάνα γνωρίσατε ουσιαστικά εσείς, ούτε πατέρα, έτσι? Στην ουσία, εντάξει, μάνα μου πολύ λίγο. Σαν πολύ μάνα, λίγο, πούμε, και δηλαδή, στο μεροκάματο για ένα και παιδί, εκεί. Μάλιστα. Αυτά. Μάλιστα. Εσείς, κυρία Γερογιάννη, τη θυμόσαστε καθόλου τη μαμά σας? Πώς. Τι θυμόσαστε? Εγώ θυμάμαι από τότε που με έκλεισε η πρόνοια στο ορφανοτροφείο. Δεν μπορώ να πω. Ερχόταν κάθε Κυριακή, ερχόταν με έπαιρνε, γιατί δούλευε κιόλα σε Λατζέρισα. Ερχόταν με έπαιρνε, με πήγαινε στο μαγαζί που δούλευε και από εκεί από με πηγαίναμε στο σπίτι και το βουματάκι με ξαναπήγαινε πάλι στο ορφανοτροφείο. Ναι. Έχετε αυτές τις μνήμες, δηλαδή, αυτό θυμόσαστε. Αυτές. Και μετά, όταν βγήκατε από το ορφανοτροφείο, δεν την ξαναείδατε? Όχι, την ξαναείδα. Αλλά ψάματα, όταν βγήκα από το ορφανοτροφείο, με στέλνανε από το ορφανοτροφείο, από τον Άγιο Παντελεήμον στο Βόλο. Ναι. Με στέλνανε στο ορφανοτροφείο στη Μυτιλίνη. Α. Εκεί έκατσα. Εκεί χαθήκατε πια. Γύρω στα 2 χρόνια. Νομάν. Τώρα ενάμες. Εκεί μέσα παίζεται. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, αφού γύρισε η αδερφή μου από την Τρίπολη, άδωσε λεφτά στη μητέρα μου και έρθει η μητέρα μου στη Μυτιλίνη και με πήρε. Και γύρισαμε σπίτι. Εσείς? Εγώ. Εκεί εσείς δώσατε στην χρήματα? Στην Τρίπολη που ήμουν, εγώ την βοηθούσα στη μητέρα μου οικονομικά. Την έστειλα δηλαδή λεφτά. Για να μεγαλώσει τη μικρότερη αδερφή μου. Μπράβο σας, κυρία Γερογιάννη. Σας θαυμάζω, πραγματικά. Έχετε κάνει οικογένεια εσείς? Ναι, έχω κάνει. Έχετε έχω παιδιά? 4 παιδάκια. Να σας ζήσουν. Παιδιά, εντάξει, μεγάλα είναι τώρα και έχω και 2 γκουνάκια. Να σας ζήσουν. Εξακολουθείτε να εργάζεστε, δεν πιστεύω. Όχι, δεν δουλεύω. Φτάνει μια ζωή. Από τα 13 δουλεύατε. Εντάξει, αλλά όταν παντρεύτηκα ύστερα όμως είχα σταματήσει. Αλλά τα παιδικά μου τα χρόνια που ήταν τα πιο αυτά κι εγώ, στο πούμε, δηλαδή σαν παιδί να χαρώ, δεν τα χάρηκα καθόλου. Δεν είδατε παιδική ηλικία εσείς τώρα? Όχι, άμα τα 13, άμα δουλεύατε λάντζαλο το σπίτι και... Και εγώ τώρα όλη με αυτή την αγάπη την έχω ρίξει πάνω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Ναι, δηλαδή, γιατί δεν πήρατε αγάπη. Δεν πήρα. Δεν πήρατε αγάπη. Το έχω δείξει πάνω στα παιδιά μου. Η μητέρα σας, όσο τη θυμόσαστε, ήταν δηλαδή τρυφερός άνθρωπος ή σκληρός? Όχι, σκληρή γυναίκα. Σκληρή ήταν. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ, εγώ τουλάχιστον δεν έβλεπα να έχει αυτή την τρυφερότητα που έχει μια μητέρα σε ένα παιδί. Το ίδιο λέτε κι εσείς, κύριε Γερογιάννη? Το ίδιο. Δηλαδή, κάπου δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που, εντάξει, έδειχνε κάποια αγάπη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τόσο σκληρή. Καλά, εντάξει. Αλλά υπήρχαν και στιγμές που ήταν πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να την πεις μητέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, τι, σας έβαζε τιμωρίες? Έκανε τώρα διάφορα μας έκανε, να πούμε, αλλά εντάξει τώρα. Ας μην το συζητήσουμε. Όχι. Συμφωνώ να σεβαστούμε τη μνήμη της. Ευχαριστώ. Αφήστε την εκεί που είναι. Σας μίλησε ποτέ για τη ζωή της πριν παντρευτεί τον πατέρα σας, πριν γεννηθείτε εσείς? Σας είπε ποτέ? Όχι, πολύ λίγα πράγματα, δεν έλεγε. Απλώς ότι ήξερε ότι ήταν από την Πάτρα, ότι είχε κάποια αδέλφια τα οποία καμία επαφή δεν είχανε. Και
Αυτό δεν έλεγε πράγματα, δεν ξέρω, μάλιστα. Δεν είχε πει κάτι, δεν είχε αναφέρει. Τώρα εγώ, τι να σας πω. Υπάρχει ένα πακέτο εδώ που αρχικά ήταν να πάει σε άλλο παραλήπτη και όχι σε εσάς. Μάλιστα. Αλλά εκ των υστέρων κατέληξε να φτάσει σε εσάς. Να φτάσει μας. Τώρα το γιατί θα το μάθετε μόλις το ανοίξετε. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Ανοίξτε το παρακαλώ. Ωραία. Να σηκώστε το καπάκι μέχρι επάνω. Κρατήστε λίγο το 4. Ωραία, αφήστε το σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι, είμαι εδώ. Να το διαβάσω δυνατά. Ναι, σας παρακαλώ. Α, συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Είμαι έτοιμη, λέει, απόψε να σπάσω τον όρκο που σε κράτησε 62 χρόνια μακριά μου. Σας λέει κάτι αυτό εσάς? Όχι. Όχι. Άλλωστε είστε μικρότερη από αυτήν την ηλικία. Σίγουρα. Μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό το έγγραφο που κρατάτε εκεί? Αυτό που κρατάω. Το άλλο. Ναι. Αυτά πρέπει να είναι χαρτιά του ληξιαρχείου. Ακριβώς. Είναι ληξιαρχή πράξη. Μάλιστα. Βγάζετε τα γράμματα. Αλλά και εντάξει, όχι, αυτό να πω. Είναι πολύ κακογραμμένα η αλήθεια. Ναι, δεν μπορώ να τα βγάλω. Γραμματέας εκεί του ληξιαρχείου ήταν κακογράφος. Ναι, δεν μπορώ να τα βγάλω. Δώστε μου εμένα να σας το διαβάσω εγώ ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν λέει, είναι από το ληξιαρχείο Ιωαννίνων και είναι μια ληξιαρχή πράξη γεννήσεως. Και λέει για ένα εξώγαμο τέκνο της Ντίνας Αρβανίτου από την Πάτρα. Μάλιστα. Ήτανε θυγατέρα του Γιώργου Αρβανίτη και της Όλγας. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μία ληξιαρχή πράξη που βεβαιώνει ότι η μητέρα σας έχει ακόμα ένα παιδί μεγαλύτερο από εσάς. Μάλιστα. Ένα κορίτσι. Ναι. Για το οποίο εσείς δεν έχετε ιδέα. Σίγουρα όχι. Πραγματικά δεν είχαμε ιδέα. Υπάρχει άλλη μια αδερφή σας στον κόσμο που αγνοείτε την ύπαρξή της. Σίγουρα. Τώρα που το βλέπω. Αλλά εντάξει, πού να το ξέραμε αυτό το πράγμα. Και πού να το ξέρατε. Και σήμερα έμαθε ότι έχει αδέλφια. Όπως και εσείς σήμερα μαθαίνετε ότι έχετε ακόμη μία αδερφή. Μάλιστα. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Πώς σας φαίνεται αυτό? Παράξενο. Παράξενο. Τι να πω τώρα, εντάξει. Παράξενο. Παράξενο. Τι άλλο μπορώ να πω? Τι άλλο θα δούμε? Είναι αυτό που λέμε οι μοιραίες εκπλήξεις. Αυτό το έχει αυτή η εκπομπή. Τις μοιραίες εκπλήξεις. Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Γερογιάννη μου. Πολύ ωραία το θέσατε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι όμως, υπάρχουν δύο άνθρωποι από αυτή την πλευρά δίπλα μου που είναι γεννημένοι από την ίδια γυναίκα, όπως κι εσείς. Όταν λοιπόν μάθατε αυτή τη βόμβα που εξεράγει, ότι εσείς δεν είστε παιδί της μαμάς σας, ναι, αλλά εξώγαμο τέκνο της Ντίνα Αρβανίτου και του πατέρα σας. Μία απάντηση την έχετε ήδη, γιατί είχε δώσει όρκο. Και μία απάντηση έχω εγώ, που δεν είναι ευχάριστη. Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Εμείς όμως βρήκαμε τη Μαρία και το Παρασκευά, τα αδέλφια σας. Και σήμερα έμαθε ότι έχει αδέλφια. Όπως και εσείς σήμερα μαθαίνετε ότι έχετε ακόμη μία αδερφή. Μάλιστα. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Αυτή η γυναίκα ήρθε εδώ για να ψάξει τη βιολογική της οικογένεια, τη βιολογική της μητέρα. Μητέρα σας όμως έχει πολλά χρόνια που δεν ζει πια. Ναι.
Το θέμα είναι ότι εσείς έχετε άλλη μία αδερφή. Και αν σας πω τώρα και πώς τη λένε. Να ακούσουμε. Έχει το όνομά σας. Μαρία. Ναι. Δεν το πιστεύω. Τη λένε Μαρία. Είναι η μεγάλη σας αδερφή. Τι να πω τώρα. Είστε έτοιμοι για μια τέτοια είσοδο στη ζωή σας. Έτοιμοι. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο της Μαρίας. Αυτή η γυναίκα είναι η μεγάλη σας αδερφή. Είναι η κυρία Μαρία Μάμαλου. Μάμαλου, λέγεται στο υπαίθερο. Ναι. Και σε μάνα μου μοιάζει πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι μια εξέλιξη που κανείς και από τους τρεις απόψε δεν την περίμενε. Σίγουρα. Η κυρία Μάμαλου ήρθε εδώ με άλλη προσδοκία, να γνωρίσει τη βιολογική της μητέρα. Εσείς δεν είχατε ιδέα ότι υπάρχει μια ακόμη αδερφή σας στον κόσμο. Όχι, βέβαια, ναι, τίποτα. Και τώρα ξαφνικά, τρεις άνθρωποι βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε μία νύχτα. Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό το ενδεχόμενο, κυρία Μάμαλου? Πώς να το αντιμετωπίσω, παράξενο είναι. Σας βλέπω. Έχετε παγώσει. Ναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι όμως, υπάρχουν δύο άνθρωποι από αυτή την πλευρά δίπλα μου που είναι γεννημένοι από την ίδια γυναίκα, όπως κι εσείς. Θα προσπαθήσετε με αυτούς τους ανθρώπους να έχετε σχέσεις, να γίνετε πραγματικά αδέλφια κάποια στιγμή? Εάν το επιθυμούν, γιατί όχι. Το επιθυμείτε? Γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Είναι μια εξέλιξη που κανείς σας δεν την περίμενε. Πλην όμως είναι η ζωή σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι και οι τρεις ήρθατε στον κόσμο από την ίδια γυναίκα, από την Ντίνα Αρβανίτου. Μάλιστα. Κυρία Μάμαλου, ρωτώ εσάς. Μάλιστα. Να διώξω το κεντρικό πακέτο. Ναι. Να φύγει. Εγώ πιστεύω ότι πάντα στη ζωή μας υπάρχει χώρος για ανθρώπους που μαζί τους μας δένουν ουσιαστικά πράγματα. Και εδώ σας δένει ό,τι πιο ουσιαστικό. Το αίμα. Καλά. Το αίμα. Μια εξέλιξη και μια έκπληξη, ε. Έτσι. Ακριβώς. Αυτή είναι η αδερφή σας, λοιπόν. Η μεγάλη αδερφή. Μάλιστα. Αυτό έχει ζωή. Σε μια νύχτα μπορούν να αλλάξουν όλα. Ελπίζω οι σημερινές παρουσίες, το αποτέλεσμα της δικής μας έρευνας, αυτοί οι δύο άνθρωποι να γεμίσουν πολλά και να έχετε στη ζωή σας, κυρία Μάμαλου. Σας το ευχαριστώ. Εύχομαι ολόψυχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας εμπιστευτήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για τις εκπομπές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι στις 9. Και τώρα η δική σας ώρα. 2-12-2-12-50-10. Ο καθένας δικαιούται να στείλει και μπορεί το δικό του πακέτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.